Now listen, you have a very important mission ahead of you. It's the film pit. The motherfucking film pit. Welcome to the film pit. Και φίλοι, γεια σας, καλωσορίσατε στο Film Pit πρωί Δευτέρας 22 Γενάρη, την ώρα που γράφονται αυτές οι ατάκες. Αργήσαμε λίγο, είχαμε πάλι μια μικρή καθυστερησούλα λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων και πάρα πολύ, ναι, θα λέγαμε βεβαρημένου scheduling. Άστα να πάνε. Πραγματικά, έτσι είναι η business, φίλες και φίλοι. Έτσι είναι όταν φτιάχνεις ένα podcast με τρία άτομα που είναι βαθιά νικητές στον αγώνα του καπιταλισμού. Ναι, και ουσιαστικά γκουρού του entrepreneurship, θα έλεγα. Βεβαίως. Ετοιμάζουμε σιγά σιγά και τις ομιλίες μας για το TEDx. Τι είναι αυτό το Είναι λόγω TEDx. Ναι, ναι. Ναι, σωστά. Ναι, θα είναι τρεις διαφορετικές ομιλίες. Παραγγέλνουμε blazer στη χοντρική, 10-10. Ναι, ναι, κανονικά, ναι, ναι, ναι. Okay. Από τον γκλου. Ναι. Ό,τι και αν είναι αυτό. Ήταν κατάστημα με είδη αντρικού ροχισμού το γκλου. Business casual. Κάτω στην Ομόνια ήταν. Είχε και αλλού καταστήματα, αλλά αυτό στην Ομόνια θυμάμαι. Ο γλου, ο περίφημος γλου. Λοιπόν, σήμερα έχουμε ένα λίγο περίεργο setup πριν φτάσουμε καν στην ταινία, η οποία δεν συνάδει με το πόσο ασόβαρο είναι το setup το οποίο έχουμε στήσει εδώ μπροστά μας. Να πούμε πριν φτάσουμε σε αυτό ότι είμαστε το Filmbit. Έχω αριστερά μου τον Αχιλλέα, τον Στέλιο τον Καρακάση. Εγώ έχω τον Αχιλλέα Χαρμπίλα. Σωστά. Και έχω τον Μάκη Στέλιο Αχιλλέα Παπασημακόπουλο. Λοιπόν, θα περιγράψω λίγο τι υπάρχει αυτή τη στιγμή στο τραπέζι μας. Λοιπόν, υπάρχει μία απόδειξη στάθμευσης. Υπάρχουν 5 μονόευρα, 4 20λεπτα, 1 50λεπτο και 1 10λεπτο. Σε παράταξη για κάποιο λόγο. Ναι. Υπάρχουν 3 μπουκάλια νερό unopened. Α, όχι, το ένα έχει ανοίξει λίγο, έχει πει πάρει γουλιά ο Στέλιος. Όχι. Α, όχι. Πώς όχι. Α, ναι. Πώς όχι. Ναι, ναι, ναι. Μιχτώνει, σας παρακαλώ, κύριε. Και 2 μικρά μπουκαλάκια χυμού πορτοκάλι, αλλά. Την παράσταση. Το coup de resistance κλέβει σήμερα αυτό που έφερε ο Στέλιος, γιατί ο Στέλιος όχι μόνο έφερε την ταινία στο τραπέζι, αλλά έφερε και το εξαιρετικό snack, το οποίο πάει για δεύτερο γύρο ο Αχιλλέας, τη εταιρεία Ταρζίνσκι. Ταρτζίνσκι, δεν ξέρω αν το προφέρω σωστά. Το εξαιρετικό σνακ Νατζιάνε. Ναι. Λουκάνικο καμπάνος τσένταρ λέγεται. Ναι, αλλά για να διαβάσουμε εδώ, λέει καμπάνος Νατζιένεμ τσένταρ. Λοιπόν, και διαβάζουμε εδώ ότι είναι πόκους εξπλόγε σμάκου. Λουκάνικο καμπάνος τσένταρ βλέπουμε εδώ. Μπορεί επίσης να περιέχει, αυτό μου αρέσει το μπορεί επίσης, μπορεί να μην περιέχει, σόγια, γάλα, ξηρούς καρπού, σέλινο, μουστάρδα, σουσάμι, αυγά. Μπορεί όμως να μην τα περιέχει. Then it's not for sure. Λοιπόν, λέει εδώ. Εσύ το νιώθεις αυτά στον ουρανίσκο, στην παλέτα. Το σέλινο το έπιασα. Χοιρινό και προϊόν πουλερικών, ψιλοκομμένο, καπνιστό, στον ατμό, στο φούρνο. Στη δουλειά, στο καφενείο. Ναι, όχι, το κάνω εδώ με κόμματα. Δηλαδή λέει χοιρινό και προϊόν πουλερικών, κόμμα. Ψιλοκομμένο, κόμμα. Καπνιστό, κόμμα. Στον ατμό, κόμμα. Στο φούρνο, τελεία. Αποξηραμένο με επεξεργασμένο τυρί γέμιση τσένταρ. Τσένταρ. Να πούμε εισαγωγικά θα πω. Μάλιστα, ναι, ναι, ναι. Είναι ένα πολύ σπουδαίο σνακ που στη μυθολογία των σνακ του Filmpit είναι πολύ ψηλά, θα πω εγώ. Είναι μαζί εκεί, νομίζω, με πουφουλέτη. Ναι, πρώτη, δηλαδή, θέση μαζί. Σκεφτείτε λίγο, είναι κάτι σαν μακρόστενο λουκάνικο αποξηραμένο που στη μέση έχει γέμιση τσένταρ. Αλλά και κρατιέται εκτός ψυγείου. Και κρατιέται εκτός ψυγείου, δεν χρειάζεται κανένα ψυγείο, παρά το ότι έχει και καλά κρέας. Δεν παθαίνει τίποτα. Ναι, αλλά όλα τα λεφτά νομίζω είναι ότι αν και αποξηραμένο, για κάποιο λόγο
έχει μια ελαφρά γλίτσα. Ελαφρά. Ναι, το οποίο του δίνει κάτι. Δηλαδή. Να περάσω να. Μην το μύρι. Το έκανε, το μύρισε. Γιατί κάνει το λάθο. Ναι, είναι σαν να έχει πασαλείψει υδρωμένα πόδια με τσένταρ. Και να έχει βάλει μέσα. Το κάνουμε καλύτερο, δηλαδή. Ναι. Αυτό λοιπόν είναι το setup το οποίο προλογίζει την σημερινή ταινία, η οποία είναι πολύ πιο σοβαρή από όλο αυτό το οποίο περιγράψαμε, διότι είναι άλλη μια ταινία που φαίνει στο τραπέζι ο σπουδαίος Στυλιανός Καρακάσης, ο Τζούνιορ, ναι, της οικογένειας Καρακάση εννοώ, και είναι το Short Eyes, ναι, έτσι, το οποίο ήταν γραμμένο ως θεατρική παράσταση του Μιγγέλ Πινιέρο, του σπουδαίου Μιγγέλ Πινιέρο, ο οποίος είχε μία παραπάνω γνώση, θα τα πούμε και στη συνέχεια. Εμφανίστηκε στο φιλμ. Ναι, εμφανίστηκε στο φιλμ. Είχε μία παραπάνω γνώση για τη θεματική της ταινίας, καθώς ήταν εγκληματίας, ο οποίος he turned his life around σταδιακά, για να γίνει ένας πολύ γνωστός θεατρικός συγγραφέας. Στη φυλακή το έγραψε. Ναι, ναι, ναι. Ποιητής και respected creative, έτσι, στις Ηνωμένες Πολιτείες και παρά έξω. Στέλιο, πες μας πώς έφτασε αυτή η ταινία στα δικά σου μάτια και πώς τη φέρνεις εδώ. Λοιπόν, είναι από τις κλασικές περιπτώσεις που αρχίζεις να διαβάζεις κάτι στο ίντερνετ και μετά από 2 ώρες, δηλαδή διαβάζεις για μια χερσόνησο στην Ρωσία, as you do, και σε 2 ώρες έχεις καταλήξει να ψάχνεις αμυντικά χαφ της Μαρσέιγα, ας πούμε. Λοιπόν, λόγω Blade Runner. Α, Edward James Olmos, αυτός είναι το συνδετικό, ο οποίος παίζει σε πολλές ταινίες του. Σωστό. Του Robert Young. Του Robert M. Young. M. Young. Έβλεπα το. Είχα διαβάσει το βιβλίο του Dick και ήθελα να δω ξανά τον Blade Runner. Και άρχισα να διαβάζω για τον Olmos. Ναι. Ο οποίος είναι μεγάλος. Μεγάλος Captain Adama. Βεβαίως. Βεβαίως. Ο οποίος είναι βασικός παίκτης στις ταινίες του Robert Young. Και είχα δει πρώτα το The Ballad of Gregorio Cortez. Ναι. Πολύ ωραία ταινιούλα κι αυτή. Αυτό και μπήκα στο Short Eyes, το βλέπω, λέω ωραίο φαίνεται. Το οποίο είναι το σκηνοθετικό ντεμπούτο του Robert Young. Στο οποίο έχουμε δεν παίζει ο Olmos. Δεν παίζει, όχι. Όχι, δεν παίζει το Olmos. Ξεκινάει αυτό, το επόμενο το Alamista. Αλλά παίζουν πάρα πολύ μεγάλες φιγούρες. Να πούμε, μια ταινία είναι, είμαστε σε φυλακές αστικές. Δηλαδή είναι μέσα στην πόλη The Tombs στη Νέα Υόρκη. Σε πραγματικές φυλακές. Ναι. Αυτό είναι ωραίο. Είχαν κλείσει πλέον αυτές οι φυλακές και χρησιμοποιήθηκαν για τα γυρίσματα. Οπότε. Ο άλλος όροφος δούλευε κανονικά ως φυλακή. Α, δούλευε ο άλλος όροφος. Ναι, είναι σε φυλακή. Είναι μια πτέρυγα που λειτουργεί, αλλά είναι κλειστή πτέρυγα. Okay, το έχουν γυρίσει εκεί. Δηλαδή. Καλά vibes μόνο. Στα γυρίσματα δίπλα έχει φυλακή κανονικά στο ίδιο κτίριο. Οπότε δίνει κάτι παραπάνω από ρεαλισμό, που γενικά είναι μια ταινία κάπως. Δίνει πολύ παραπάνω. Δηλαδή και μόνο το ότι γυρίζεται σε ένα χώρο που είναι πραγματική φυλακή, με τη σκουριά και την κακή κατάσταση μια τέτοια εγκατάσταση, δίνει ένα παραπάνω ρεαλισμό, έστω και αν γενικότερα αντιλαμβάνεσαι πολύ γρήγορα ότι είναι γραμμένο σαν θεατρικό έργο. Ναι. Γιατί είναι πολύ. Δεν έχει αλλαγές σκηνικών. Είναι όλο βασισμένο στη διάδραση των χαρακτήρων και στο διάλογο. Δεν είναι βασισμένη στα πλάνα της, στην ατμόσφαιρά της. Αυτό είναι και. Εμένα μου αρέσει πολύ σαν ταινία, αλλά καταλαβαίνω γιατί κάποιος μπορεί να πει δεν μου αρέσει πολύ. Ναι, γιατί είναι full θεατρικό. Είναι full θεατρικό και είναι ξεκάθαρα θεατρικά. Και ταινία της εποχής της, έτσι. Δηλαδή. Είναι και ταινία της εποχής, αλλά επίσης εγώ το προσπέρασα το θεατρικό κομμάτι, γιατί είναι πάρα πολύ καλογραμμένο. Ναι, ναι. Σαν κείμενο. Είναι. Σαν κείμενο, ναι. Ναι. Από την παράσταση κλέβει για μένα ο Λούις Γκούσμαν, σαν από τους πρώτους του ρόλους. Ναι, ρε, ναι. Σχεδόν βουβός ο ρόλος του. Ναι. Και αδύνατος. Ναι, ναι, ναι. Δεν τον είχα δει ποτέ. Ναι. Και εγώ νόμιζα είχε γεννηθεί Βαρέλη. Ναι, τελικά όχι. Ναι. Κι όμως όχι. Γενικά έχει μεγάλες μορφές. Κάποιοι από αυτούς είναι όντως φυλακόβοι ή ήταν φυλακόβοι. Ή γίνανε, όπως ο Cupcake. Ο Cupcakes, μάλιστα. Και καταλαβαίνεις, επειδή προφανώς δεν έχω κάνει φυλακή, οπότε δεν μπορώ να καταλάβω πόσο ρεαλιστικό είναι αυτό, αλλά εμπιστεύομαι έναν άνθρωπο που έχει γράψει το έργο όσο ήταν στη φυλακή μέσα. Και είναι, να πούμε ότι είναι μια φυλακή στη Νέα Υόρκη. Υπάρχουν οι Λατίνοι, Πορτορικάνοι, υπάρχουν οι Μαύροι και οι Λευκοί. Οι οποίοι, μειονότητα. Ναι, οι οποίοι είναι λίγο. Υπάρχουν περίεργες ισορροπίες μέσα στη φυλακή, και αυτές τις ισορροπίες αναστατώνει η άφιξη ενός
φερόμενου ως παιδεραστή, ο Bruce Davison. Στο ρόλο του Clark Davis. Στο ρόλο του Clark Davis, ο οποίος επίσης φοβερός σε αυτό το... είναι φουλ ατέριαστος, είναι ένας καθώς πρέπει λευκός παιδέρας. Παιδεραστής. Και πηγαίνει μέσα στη φυλακή και υπάρχει το γνωστό ότι η ανοχή που δείχνουν στις φυλακές, έτσι λένε, στους παιδεραστές είναι πολύ μικρή. Ναι, είναι ένας από τους πιο, θα έλεγα, σε παγκόσμια κλίμακα, σχεδόν, είναι ένας από τους πιο έτσι δυνατούς μύθους εντός εκτός αγωγικών γύρω από τις φυλακές, ότι γενικότερα οι παιδεραστές δεν περνάνε καλά. Ναι, και μύθους εδώ, δεν είχαν σκοτώσει τον στις φυλακές Κερκύρας. Ποιος το ήταν? Δουρί. Ναι. Το Δουρί, ναι, ναι. Το τραγικό είναι βέβαια ότι όσο περνάνε τα χρόνια και βγαίνουν περισσότερα πράγματα για την υπόθεση, ότι ενδέχεται να ήταν τελικά αθώος ο Δουρίς και να κάλυπτε ουσιαστικά την υπόθεση για το γιο του. Mm-hmm. Που λέγεται, ναι, που λέγεται, ναι, ότι ήταν ο υπεύθυνος για τη δολοφονία. Σε κάθε περίπτωση, ναι, το λέω μύθο εντός εκτός εισαγωγικών, γιατί έχει αποδειχτεί μέσα στα χρόνια ότι όλα είναι σχετικά. Καλά, ναι. Όλα είναι σχετικά. Μάλιστα. Δηλαδή, αν μπαίνεις ως παιδεραστής, ο οποίος όμως έχει access σε κανάλια εξουσίας ή διαχειρίζεσαι και εσύ μια εξουσία, το πράγμα είναι πολύ διαφορετικό για σένα. Ναι. Θέλω να πω δηλαδή ότι ενδεχομένως, και αυτό είναι κάτι το οποίο έχει λεχθεί πολλάκι τόσο από φυλακόβους όσο και από άτομα από την άλλη πλευρά των Iron Bars, ότι ενδεχομένως η παιδεραστία και οι παιδεραστές να είναι και ένας εύκολος στόχος, ως άτομα τα οποία μπορείς να βγάλεις εύκολα στο περιθώριο και να γίνουν εύκολα θύματα, τα οποία γενικότερα είναι ένα άλλο ζήτημα το οποίο εξετάζει αρκετά η ταινία, δηλαδή η θυματοποίηση και η στοχοποίηση ενός ανθρώπου, και πώς όταν βρίσκεται το καινούριο θύμα, ο καινούριος στόχος, μετακινούμαστε σε αυτό. Ναι, ναι. Είναι χαρακτηριστική περίπτωση του Cupcakes και πώς μεταμορφώνεται ο ρόλος του στην πορεία του έργου. Αλλά ναι, η ταινία ουσιαστικά στηρίζεται γύρω από αυτό το κλασικό fact ή μύθο ή κάτι ενδιάμεσο, το ότι ένας παιδεραστής ουσιαστικά μπαίνει σε ένα χώρο φυλακής και πώς αυτό το πράγμα συσπυρώνει, ας πούμε, τους άλλους. Με εξαίρεση έναν άνθρωπο, ο οποίος προσπαθεί να εντοπίσει το Θέμη Μάνεση. Μπράβο. Προσπαθεί να εντοπίσει τον όποιο ανθρωπισμό μπορεί να υπάρχει ακόμα και σε έναν άνθρωπο ο οποίος φαινομενικά δεν θα έπρεπε να τον αναγνωρίζουμε, κάτι τέτοιο. Ναι, είναι ο μόνος που προσπαθεί όχι να τον καταλάβει ακριβώς, απλά να δείξει μια ανθρωπιά στο ότι κάθεται και τον ακούει τουλάχιστον. Ας μην τον σκοτώσουμε. Κάθεται και τον ακούει. Ναι, ναι, και ναι, βέβαια ας... όλο αυτό ξεκινάει γιατί δεν ξέρει κανένας το έγκλημα για το οποίο έχει μπει μέσα ο νιούμπι. Όλο ξεκινάει από την εξουσία, έτσι, από τον φύλακα. Ο οποίος μπαίνει μέσα χωρίς κανένα λόγο. Και τον δίνει κανονικά. Και τον δίνει σε όλους. Ναι. Το οποίο έτσι μας δίνει και τώρα. Γιατί αυτού του είδους συσπήρωσης, ας πούμε, των αδύναμων ενάντια των πιο αδύναμων, μας φέρνει κάτι στο μυαλό. Δεν ξέρω, ίσως στην κοινωνία μας και έξω από τις φυλακές να γίνονται διάφορα τέτοια. Κοίταξε, μπορούμε με να τους κάνουμε μετανάστες, και, π.χ. λέγοντας. Μπορούμε να κάνουμε και μια γενικότερη κουβέντα για το πώς η παιδεραστία και οι παιδεραστές μέσα στο κλίμα της φυλακής, ένα κλίμα το οποίο υπερτονίζει την εξουσία της αρενοπότητας, ας πούμε, ναι, και την εξουσία του κλασικού ανδρικού προφίλ, το πώς η παιδεραστία ουσιαστικά είναι τροφή και καύσιμο για αυτό ακριβώς το μοντέλο. Ναι, ακριβώς, ναι, έχει την ίδια λειτουργία. Ναι, ο ρόλος του άντρα είναι να είναι ο προστάτης και ο τιμωρός, πόσο μάλλον στη φυλακή όπου ισχύουν άλλοι κανόνες και μπλα μπλα μπλα. Επομένως, ο παιδεραστής είναι το safe bet, θα πω εγώ, δηλαδή ένας άνθρωπος τον οποίο δεν θα υπερασπιστεί κάποιος, δεν θα πει κάποιος ότι ναι, αλλά. Επομένως, there's no redeeming factors, και άρα είναι a safe hit, ας πούμε. Mm-hmm. Ότι αυτόν μπορώ να τον κάνω ό,τι θέλω, μέσα σε ένα κλίμα το οποίο επιβεβαιώνει την βία και την επιβολή της δύναμης του άνδρα, no, σε ένα στόχο ο οποίος δεν πρόκειται ποτέ κανείς να μου πει τίποτα. Όχι μόνο αυτό όμως. Είναι και το ότι επιτέλους θα νιώσεις εσύ ο δίκαιος. Σωστό, σωστό. Που σε έχει κατατρέξει μέχρι τώρα, σε έχεις φάει κατά. Τώρα όχι, μπροστά στον παιδοβιαστή, εγώ είμαι πιο δίκαιος. Ας πάω να το μαχαιρώσω. Ναι, και δεν θα μου πει και κανένας τίποτα. Ναι, ναι. Και είναι κάτι το οποίο ουσιαστικά είναι η καρδιά της ταινίας, είναι αυτή η ισορροπία. Ότι δεν υπάρχει καμία διάθεση να δοθούν δικαιολογίες στον παιδεραστή της ταινίας. Όμως εξετάζει το γεγονός
το ότι ακόμα και αυτός δεν αξίζει την τυφλή τιμωρία η οποία θα επιβληθεί από έναν άνθρωπο ή ένα group ανθρώπων που είναι judge, jury and executioner, ας πούμε. Ναι, ναι. Ναι, και πάνω σε αυτό που είπες, έχει και αυτό σαν ταινία διαφορετικό σε ό,τι έχει να κάνει ταινίες με φυλακές, ότι μπαίνει ο φύλακας, αποκαλύπτει ότι για ποιο λόγο βρίσκεται εκεί πέρα ο Bruce Davison, και απλά οι φύλακες, δηλαδή η εξουσία, είναι λίγο στο background. Ενώ ναι, δεν είναι η κλασική. Ξεκινάνε το παιχνίδι και βγαίνουν από τη σκηνή. Δεν, σε καμία περίπτωση δεν τους ωριοποιεί. Αλλά τους έχει ότι είμαστε. Είναι δικό σας πράγμα αυτό. Ναι, είστε ναι, εδώ πέρα. Και εμείς περνάμε λίγο σε δεύτερο πλάνο ως εξουσία μέσα στις φυλακές. Ναι, ρίχνει το φυτίλι και αφήνει μετά το σύστημα να αυτορυθμιστεί, ας πούμε. Ναι, έχει, είναι, ο οποίος έχει και τρομερή φάτσα. Είναι και ο Τόνι Ντιμπενεντέτο αυτός, ναι. Ναι, δεν νομίζω ότι έχει παίξει σε πάρα πολλές ταινίες. Ναι, και εγώ δεν νομίζω. Αλλά είναι πολύ χαρακτηριστική φάτσα. Δηλαδή τον βλέπεις μια φορά και δεν τον ξεχνάς ποτέ. Ναι, ναι, και ο ρόλος που παίζει είναι ξεκάθαρα περισσότερο ένας ρυθμιστής των βασικών λεπτομεριών της κατάστασης και λιγότερος πραγματικός φρουρός. Ένας φρουρός ο οποίος δεν ασχολείται πολύ και με τα όποια παράνομα ή μη μπορεί να συμβαίνουν μέσα στον χώρο των φυλακών. Είναι περισσότερο επιτηρητής, επιστάτης. Να και... το κρατήσει εκεί μέσα αυτό το πράγμα. Αυτό ακριβώς. Να πούμε ότι μπορεί να αντιληφθεί κανείς από την πρώτη σχεδόν στιγμή την θεατρικότητα της ταινίας. Mm-hmm. Και δεν το κρύβει κιόλας ταινία. Δηλαδή δεν γίνεται μια προσπάθεια από το σκηνοθέτη να αποθεατροποιήσει. Νομίζω το αντίθετο. Ναι, ναι. Ίσα ίσα που ουσιαστικά το μόνο που νιώθω ότι κάνει είναι να βάλει κάποιους βασικούς κινηματογραφικούς κανόνες σε ένα θεατρικό play. Δηλαδή λίγο να ανοίξει το πλάνο. That's it. Ναι, γι' αυτό έλεγα και εγώ ότι καταλαβαίνω γιατί μπορεί σε κάποιον ή κάποιον να μην αρέσει πάρα πολύ. Γιατί ρε παιδί μου, μιλάει κάποιος, η κάμερα είναι στημένη πάνω του. Δηλαδή είναι πραγματικά σαν να βλέπεις θέατρο. Ναι. Α, πάντως, by the way, να μπορώ να κάνω μια πρόταση. Βεβαίως, γιατί τώρα που είπα θεατρικό, πήγα, είδα το Καρδιά του Σκύλου. Ναι. Α, ναι. Στη Γιβωτό παίζεται. Εξαιρετικό, να πάτε να το δείτε. Έχω να σας πω αυτό. Να πούμε και 2-3 πράγματα για τον Μιγγέλ Πινέιρο, γιατί είναι μια πραγματικά ενδιαφέρουσα φυσιογνωμία. Εγώ πολύ. Είπα και στο Στέλιο ότι την ταινία δεν την ήξερα. Ήξερα όμως για τον Μιγγέλ Πινέιρο, είχα διαβάσει πράγματα και βασικά είχα διαβάσει και πράγματα χωρίς να ξέρω ότι αναφέρονται στον Μιγγέλ Πινέιρο. Το οποίο είναι το πιο έτσι εντυπωσιακό, όταν συνειδητοποιείς ότι έχεις διαβάσει πράγματα για μια κατάσταση, ένα έργο, έναν καλλιτέχνη, μια καλλιτέχνη, χωρίς να ξέρεις απαραίτητα ότι διαβάζεις γι' αυτόν ή αυτήν ή αυτό, τέλος πάντων. Mm-hmm. Ενδιαφέρουσα ζωή, τουλάχιστον. Ενδιαφέρουσα ζωή, γιατί συνδυάζει. Και ταλαιπωρημένη. Συνδυάζει το εγκληματικό κομμάτι, γιατί ο Πινέιρο ουσιαστικά εγκληματούσε ακόμα και κατά διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας. Mm-hmm. Είχε γεννηθεί στο Πορτορίκο, 5 ετών πήγε με την οικογένειά του στη Νέα Υόρκη, έμενε στο Μπρόγκ. Mm-hmm. Παρατάει ο πατέρας την οικογένεια και συλλαμβάνεται για πρώτη φορά στα 11 του. Ο Πινέιρο, για ληστεία. Ναι. Και ουσιαστικά αυτό το οποίο του αλλάζει τη ζωή είναι ότι αρχίζει και επενδύει στην καλλιτεχνική του φλέβα. Μέσα στη φυλακή. Μέσα στη φυλακή, γράφοντας το Short Eyes. Και το πιο σημαντικό όλων, γιατί εγώ από εκεί ήξερα πράγματα για τον Πινέιρο χωρίς απαραίτητα να ξέρω ότι είναι ο Πινέιρο, έχει να κάνει με το New York and Poets Cafe. Mm-hmm. Ένα πολύ σημαντικό institution στη Νέα Υόρκη και γενικότερα για την τέχνη της Νέας Υόρκης και όχι μόνο, και ευρύτερα δηλαδή για την τέχνη των Ηνωμένων Πολιτειών. Ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός, όταν αυτό το πράγμα έχει αξία ακόμα, ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός ο οποίος λειτουργούσε στο Lower East Side του Μανχάταν, ένας οργανισμός ο οποίος επί της ουσίας βοήθησε πάρα πολύ, αποτέλεσε κανάλι, έναν πομπό για το hip hop, για την ποίηση, για το βίντεο. Γενικότερα ήταν ένας πολύ σημαντικός θεσμός, με τον Πινέιρο να αποτελεί ένα από τα ιδρυτικά μέλη του New York and Poets Cafe. Και επί της ουσίας από αυτό ουσιαστικά γράφεται και αποτυπώνεται ένα μεγάλο κομμάτι του έργου του. Δηλαδή είναι ο Μιγγέλ Πινέιρο του New York and Poets Cafe. Ναι, και η ποίησή του. Ναι, ναι. Έχει έναν ρυθμό, ρε παιδί μου, λες και διαβάζει στίχους από Jill Scott Heron, ας πούμε. Ναι, 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 γιατί είναι πολύ κοντά στην ρυθμολογία του hip hop. Αν να πούμε ότι
προφανώς δεν το είπαμε. Κέρτις Μέιφιλντ υπάρχει στην. Ναι. Λέει και ένα κομματάκι ωραίο. Με το κλασικό του γυαλάκι. Ναι, ναι. Το αθάνατο γυαλάκι του Κέρτις Μέιφιλντ. Ωραία σκηνή. Ο Πινιέιρο παίζει τον Go-Go στην ταινία. Mm-hmm. Ναι. Συγγνώμη, αλλά τώρα μου έχει σκάσει. Δεν υπήρχε κάποιο χαρακτήρα Go-Go σε ελληνική. Στο Δεκόπαν ήταν ο Βουρός. Στο Δεκόπαν έχεις δίκιο νομίζω. Ο Go-Go. Ναι. Έχεις δίκιο νομίζω, ναι, ο Γκόγκο, ναι, μπράβο, ναι. Ίσως το πιο... Προς τιμήν σου δεν πήγε το μυαλό στο σκυλάκι Γκόγκο και πήγε. Γιατί να πάει, σε ποιο? Βγάζω τον Γκόγκο για να δει, τους φίλους μου για να χαρεί. Τον πάω μπρος, τον πάω πίσω. Γκόγκο σκυλάκι μου, πολύ σ' αγαπώ. Από ερμηνείες πώς το είδατε? Γιατί δεν είναι όλοι ηθοποιοί. Εμένα μου άρεσε. Ήταν πολύ καλό. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ αυτός που παίζει κάποιον, ότι λέει ο Χωσέ Πέρες, ο ηθοποιός, που λέει να μην τους σκοτώσουμε. Ναι. Αυτός ναι. παίζει πάρα πολύ καλά. Οι άλλοι παίζουν πολύ θεατρικά. Αυτό. Κοίταξε, να σου πω κάτι. Όταν έχεις δει Έλληνες ηθοποιούς να υπερθεατροποιούν τον κάθε τους ρόλο. Okay, ναι. Η αποτύπωση ενός ρόλου με θεατρικότητα, όταν μιλάμε για τα αμερικάνικα δεδομένα, είναι πολύ πιο normal. Ναι, δεν είναι τόσο. Δεν είναι too much. Ναι, δεν είναι too much. Στην Ελλάδα γενικότερα, ίσως επειδή έχουμε τη σύνδεση με την αρχαία τραγωδία και όποια υπερδραματοποίηση αυτή φέρνει στο τραπέζι, ρε παιδί μου, υπάρχει μια διαφορετική προσέγγιση, τουλάχιστον έτσι νιώθω εγώ, και στην ηθοποιία, την θεατρική που μεταφέρεται στο σινεμά, και η αντίθετη πορεία. Νομίζω αυτό είχε πει και ο Βουλγάρης, ο Αλέξανδρος που ήταν εδώ, mm-hmm. ότι περισσότεροι Έλληνες ηθοποιοί παίζουν θέατρο. Δεν ξέρουν να παίξουν στις ταινίες. Ναι. Εδώ έχουμε μια ταινία η οποία ναι, μεν έχει μεγάλα στοιχεία θεατρικότητας και δεν νομίζω ότι το αποποιείται αυτό η ταινία. Δηλαδή δεν νομίζω ότι η θεατρικότητα της ταινίας γίνεται τυχαία. Είναι δεδομένο το γεγονός, για παράδειγμα, ότι υπάρχει ένα σχεδόν musical centerpiece, ναι. στη μέση σχεδόν της ταινίας. Και αυτό χάλασε αρκετό κόσμο σε reviews από ό,τι είχα δει τότε. Ότι εμένα μου άρεσε καταρχήν, γιατί μιλάμε για Curtis Mayfield. Ναι, λειτουργήσε. Βλέπουμε και τον Πινέιρο, ο οποίος και πάρα πολύ ωραία φωνή. Και ο οποίος παίζει και καλά. Ναι. Με χαρά παίζει στον ρόλο. Και ωραίο μούτρο. Αλλά δεν υπάρχει κάποιος ρόλος που εγώ θεωρώ ότι με τσίγκλισε με άσχημο τρόπο θεατρικό, ότι this is too much. Ή ότι ότι σου έκανε για απίστευτος ότι δεν υπάρχει. Όχι, ναι. καθόλου. Mm-hmm. Και μιλάμε για μια εποχή κιόλας, γι' αυτό είναι και το σημαντικό να το έτσι τοποθετήσουμε λίγο ιστορικά για 70's. Την ταινία. Για 70's, όπου μιλάμε για μια εποχή που ενδέχεται να μην αναγνωρίζει ένας νεαρότερος ακροατής, μια νεαρότερη ακροάτρια, στοιχεία από αυτές τις φυλακές ή φυσιογνωμίες από αυτές τις φυλακές. Με το racial θέμα όλο. Το racial, το στυλιστικό θέμα. Το racial εκεί είναι ακόμα. Καλά, στυλιστικό έχει αλλάξει. Το racial και το στυλιστικό και γενικότερα το vibe της εποχής. Να πούμε ότι υπάρχουν αρκετά στοιχεία συμμορήτικου logofication, ας πούμε. Υπάρχουν στοιχεία από συμμορίες του Bronx και του Brooklyn και στιλιστικά αλλά και στα logo, ότι είναι μια περίοδο που στη Νέα Υόρκη οι συμμορίες είναι εκτός, πέρα από κάθε έλεγχο, mm-hmm. και θα μπορούσαμε να πούμε, γιατί είναι και κάτι το οποίο... Και ο Πινιέιρο δεν είχε ασχοληθεί με το... Ναι, το ξανάπιασα ψάχνοντας λίγο πάλι για τον Πινέιρο με αφορμή το Short Ties, ότι είναι και κάτι το οποίο προσπαθεί να κάνει ο Πινέιρο στην ταινία, δηλαδή βγάζοντας το στοιχείο της κρατικής εξουσίας έξω ή βάζοντάς το καθαρά σε ρόλο επιστάτη, δείχνει για το πόσο self-run ήταν αυτή η κατάσταση στις φυλακές. Πράγμα που ίσχυε και γενικότερα στο νησί του Μανχάταν και παρά έξω για τη Νέα Υόρκη την περίοδο, ότι υπήρχαν τόσες πολλές συμμορίες που από κάποιο σημείο και πέρα και τόσα λίγα χρήματα γενικότερα στην πολιτεία της Νέας Υόρκης, που οι αστυνομικοί απλά σήκωναν τα χέρια ψηλά και έλεγαν: δεν μπορούμε να το ελέγξουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Είναι στο τέλος. Χειρότερο ναι. σημείο της. Μαζί ναι. με αρχές A της Νέα εκεί Υόρκη. Είναι, ναι, εκεί είναι. Ουσιαστικά είναι και σε περίπτωση που σας ενδιαφέρουν με αφορμή το Short Ties να δείτε περισσότερα. Υπάρχει το εξαιρετικό ντοκιμαντέρ το 80 Blocks from Tiffany, το οποίο είναι καταπληκτικό. Υπάρχουν γενικότερα 2-3. Το Rumble Kings, το οποίο είναι πάρα πολύ καταπληκτικό. Το οποίο έχει και αυτή την ισορροπία μεταξύ των Αφροαμερικάνων, των Λατίνων πάρα πολύ. Δηλαδή αυτά τα στοιχεία που αποτελούσαν κυρίως τις συμμορίες τότε. Γενικότερα είναι μια πάρα πολύ ωραία ταινία, η οποία κάνει κάτι πολύ σπάνιο για μένα, για μια ταινία με μικρό budget,
ότι σου ανοίγει παράθυρα, πόρτες, πηγάδια και ό,τι πορτάκι υπάρχει τέλος πάντων, προς άλλες κατευθύνσεις, οι οποίες συνδέονται με το Short Eyes και τον Pinheiro γενικότερα. Ναι, τη βρήκατε καθόλου διδακτική? Δεν τη βρήκα διδακτική. Δεν με πήρα από το χεράκι δηλαδή. Δεν νιώθω ότι με πήρα από το χεράκι να μου πει. Δεν είχε σαφή δείκτη. Ναι, ότι ηθικό, αυτό ξέρω, πρέπει να είναι. Το μόνο που θα έλεγα είναι ότι σε αντίθεση με άλλες ταινίες οι οποίες ας πούμε θέλουν να εκφράσουν ένα. Μία δικαιοσύνη του δρόμου, να το πω έτσι. Που βρίσκω καμιά φορά ότι αυτές οι ταινίες, όσο έχει να κάνει και με το κλίμα της φυλακής, προσπαθούν να ωρεοποιήσουν λίγο κάποια κομμάτια της φυλακής για τους λεγόμενους κώδικες φυλακής κτλ. Είναι ένα shocking τύπου exploitation. Ναι, μπράβο, δεν είμαστε σε αυτό το. Όχι. Αυτό το οποίο βρήκα στο Short Eyes και μου άρεσε πάρα πολύ είναι αυτό, ότι προσπαθεί χωρίς να θέλει να αγιοποιήσει τον παιδεραστή ή να τον βγάλει από τις ευθύνες του, να πει ότι okay, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος κάνει κάτι το οποίο δεν μπορεί κανείς να το δικαιολογήσει, δεν μπορεί κανείς να το συγχωρέσει υπό μία έννοια, αλλά ακόμα και έτσι σίγουρα δεν του αξίζει ο θάνατος ή τέλος πάντων να παραδώσει κανείς κάποιον άνθρωπο στον όχλο. Ναι. Το οποίο είναι και το. Έτσι τελειώνει η ταινία, δηλαδή με τον παιδεραστή να γίνεται έρμεος ορέξης του όχλου. Ναι, και να πούμε ότι για το συγκεκριμένο δεν ήταν τελικά. Για το συγκεκριμένο θέμα δεν ήταν ένοχος στο τέλος. Ναι, δεν ήταν ένοχος για την υπόθεση. Για την υπόθεση που μπήκε μέσα. Ναι. Έχει παραδεχτεί βέβαια. Παραδέχεται στον. Αλλά όχι για το συγκεκριμένο. Ναι. Όχι για το συγκεκριμένο. Και αυτό είναι κάτι. Ακόμα πιο περίπλοκο το φτιάχνει. Ναι. Παίζει πολύ στην γκρίζα ζώνη. Ναι. Το οποίο είναι. Αυτό είναι που την κάνει και ενδιαφέρουσα. Ναι. Θα το προτείναμε. Ναι. Απλά δεν είναι από τις ταινίες που θα προτείναμε με τον. Δεν είναι από τις συνηθισμένες ταινίες που ίσως το κοινό μας έχει μάθει από εδώ μέσα. Είναι για άλλο. Θέλει να κάτσεις να το δεις, να την ψάξεις. Και να το σκεφτείς. Να το συζητήσεις. Είναι αυτό που λέει ο Μάκης βασικά, ότι αν το δεις μπορείς να ανοίξεις, σου ανοίγουν δρόμοι για να διαβάσεις πάρα πολλά πράγματα. Ναι, είτε έχει να κάνει για ποτάκι μετά. Για μουσική. Ναι. Περιέργως για τέτοια ταινία. Από μουσική μέχρι πάρα πολλά πράγματα, μέχρι θέατρο, μέχρι λογοτεχνία. Να πούμε ότι έχουμε πει κιόλας ότι στην επόμενη ας πούμε φάση του Film Pit θα φέρουμε πιο συχνά τέτοιες ταινίες. Ναι. Κυρίως γιατί τις γουστάρουμε κι εμείς. Δηλαδή εγώ θεωρώ ότι το Short Eyes μπορεί να μας ανοίξει το δρόμο να εξετάσουμε μερικές από τις ταινίες που αναφέραμε. Δηλαδή το Eighty Blocks from Tiffany's, το Rambling Kings. Γιατί θεωρώ ότι είναι και ταινίες που υπάγονται στο γενικότερο κλίμα. Ναι, εντάξει. Επίσης, όπως και γενικά όλες οι ταινίες με παιδεραστία, πολύ καλό πρώτο ραντεβού. Σε σινεμαδάκι, έτσι. Ναι. Να πας να πεις στην κοπελιά ή στον τύπο που θα βγείτε, ξέρω εγώ, ότι κοίταξε να δεις. Με συγχωρείτε, παιδιά. Καφεδάκι. Ήρθε το καφεδάκι εδώ του φίλου μας του Μάκη. Ναι, όχι, δεν είναι για πρώτο ραντεβού. Θα έλεγα όχι, ίσως. Ναι, είναι από τις ταινίες που εγώ είναι δεύτερη φορά που την είδα. Δεν είναι όμως ταινία που λες, θα το δω πολλές φορές. Όχι, δεν έχει αυτή την ταυτότητα, είναι άλλου είδους ταινία. Ναι. Ας περάσω καλά. Σε παίρνει λίγο από κάτω, ρε παιδί μου, ναι. Πόσο σε παίρνει να από το κάτω, αλλά. Δεν έχει, ρε παιδί μου, αυτό. Δηλαδή η βία που έχει δεν είναι επί της ουσίας πόπο όλο μαχαιρώματα στη φυλακή και τα λοιπά. Η βία είναι πιο πολύ ψυχολογική, νομίζω. Ναι, δεν τρέχουν μαρμελάδες και τέτοια και αίματα και έτσι αλλιώς είναι. Ο λόγος που είναι βία η ταινία είναι γιατί το πιστεύεις ότι αυτό το πράγμα όχι μόνο μπορεί να συμβεί, σίγουρα έχει συμβεί άπειρες φορές. Ειδικά όταν είναι γραμμένο από κάποιον που το έχει γράψει μέσα στη φυλακή. Ο οποίος ήταν στο. Και ήταν και Sing-Sing. Φυλακή. Ναι, εκεί το έγραψε. It's no cakewalk. Για ενοπλή ληστεία. Μέσα. Γενικά ήταν ο Πινιέρο, ρε παιδί μου, αυτό που λες, αυτό το παιδί δεν έβαλε μυαλό. Δηλαδή και κατά τη διάρκεια της ταινίας τον είχαν συλλάβει με κλεμμένο ταξί. Είχε κλέψει ένα ταξί κατά τη διάρκεια της, των γυρισμάτων. Ναι, δεν είναι μια ταινία που τη βλέπεις και περνάς καλά. Αλλά δεν, σε καμία περίπτωση δεν είναι και αυτός ο σκοπός. Έχει μεγάλες μούρες.
Συμφωνείς. Έχει μεγάλες μούρες και αυτό είναι που. Γιατί πριν ρώτησε κάποιος, δεν θυμάμαι εσύ, ο Μάκης, για το πώς σας φάνηκε η υποκριτική, ας πούμε. Ναι, εγώ. Εσύ. Mm-hmm. Ενώ δεν είναι προφανώς φοβερού βεληνικού η υποκριτική. Είναι πιστευτή όμως. Επειδή το casting είναι τόσο πετυχημένο στα μούτρα, δεν πέφτει το μάτι σου εκεί. Και ο Γκλουίς Γκουσμάν. Παίζει, ναι, και ο Μαρκ Μαρκόλης. Ναι, ναι. Ναι, ο γνωστός. Ναι, είναι... Και ο Χωσέ Πέρεθ που παίζει τον Πορτορικάνο Φυλακόβιο. Μου άρεσε πάρα πάρα πολύ. Σαν... Και ο Κέρτις Μέιφιλντ δεν φαίνεται εκτός. Και ο Κέρτις Μέιφιλντ θα πει, είπε και το Do what be strong here. Αυτό είπε γι' αυτό. Ενώ και το πιστεύεις ότι θα ήταν φυλακόφατσα. Δεν είναι ότι σε πετάει έξω. Δεν είναι. Αν ήταν ο Elvis, ας πούμε, στον ίδιο ρόλο, νομίζω ίσως να μην το πιστεύω. The Jailhouse Block. Και επειδή δεν θέλω να πιστεύετε ότι αυτό το podcast χάνει σιγά σιγά την γελιότητα του χαρακτήρα του, να πω ότι έλειψα λίγο πέρα από το να πάρω τους καφέδες, γιατί δέχτηκα μία κλήση, ξαναπήρα το νούμερο που με πήρε, ναι, και απαντάει μία κυρία και μου λέει: «Γιατρέ, εσείς?» Λέω, ναι, μπίνκο. Νομίζω έχετε κάνει λάθος. Μου λέει: «Δεν είστε ο γιατρός ο κύριος Πανουριάς?» Και λέω: «Όχι, δεν είμαι». Μαλάκα, εγώ θα ήθελα πολύ να είμαι ο γιατρός κύριος Πανουριάς. Έπρεπε να πεις: «Ναι, εγώ». Ναι, εγώ είμαι. Και να δώσει και συμβουλές όμως. Ναι, φυσικά. Του στάκι. Ωραία, και κρύο κόλλα. Κρύο το στάκι, το καλύτερο πράγμα. Πού έχουμε μείνει? Κάναμε casting τον Elvis στο ρόλο του Curtis Mayfield. Αν είναι πιστευτές, είναι ότι είναι πιστευτές πολύ, αν και δεν είναι σπουδαίοι ηθοποιοί. Μπορεί, αν και ο ένας είναι καλός ο Πέρες, νομίζω ότι είναι πιστευτής στους ρόλους τους. Κοίτα, ναι, θα πω ότι θα ήθελα στο ρόλο του Curtis Mayfield να είναι ο John Tickies. Ναι. Εντάξει, και ποιος δεν θα ήθελε? Στο ρόλο του Γκογκογκόγκος, ο Γιάννης Βούρος. Ναι. Έχει γίνει καλό recast, θα τα δούμε. Α, ναι. Ναι, έχει γίνει δουλειά. Έχει γίνει καλή δουλειά. Του τρώω, παιδιά. Τι κάθε. Έχει μέσα, δεν βλέπω καν. Φαίνεται. Γαλοπούλα τυρί. Με αυτή ήταν λίγο θλίψη. Αυτό έλεγα τώρα και στον Αχιλέα που ο Πινιέρο ήταν και αυτός, ότι αυτό το παιδί θα βάλει μυαλό. Ναι, ξεκάθαρα. Δηλαδή, να έχει καταφέρει να έχουν πάρει το θεατρικό σου να το κάνουν ταινία και την ώρα που γυρίζει την ταινία. Να κλέψει ταξί. Ναι. Δηλαδή, άστο ρε μεγάλε, άστο να πα στο διάολο, α πούμε. Αλλάζει το ταξί. Κάτι γίνεται εδώ τώρα. Ναι, κάτι γίνεται, δεν τα χρειάζεσαι αυτά. Όχι, μου αρέσει. Ναι, και επίση έχει και μια σκηνή στην αρχή που κάνει κήρυγμα ένα Αφροαμερικάνο και λέει ότι ασχολείστε αντί να μορφωθείτε. Ασχολείστε με τα ναρκωτικά και ξέρεις, με την παρανομία και τα λοιπά. Και βγαίνει κάποιος και λέει: «Δεν είμαι θύμα επί της ουσίας. Μου αρέσει. Μου αρέσει να πίνω, μου αρέσει να παίρνω ναρκωτικά και αυτό θέλω. Και αν κατέβει ο διάβολος και δεν είναι καλή πρέζα του, θα τον βρίσω». Δηλαδή, έτσι. Ο πνευματικός ηγέτης αυτού του podcast. Εμίλησε. Εννοώ, ρε παιδί μου, ότι έχει και αυτό μέσα ο Πινιέρο στο γράψιμο. Ότι να σου πω. Ναι. Έτσι είναι η συμπεριφορά μου και μου γουστάρω αυτό το πράγμα. Ναι. Εντάξει, με τα ηθοπλαστικά πρότυπα, χέστε μας. Υπάρχει, ναι, λόγος που υπάρχει όλη, ναι, αυτή η. Ναι, ότι δεν είναι. Ότι δεν είναι δεν σηκώνει τα χέρια του ψηλά για να λέει: «Πω, πω Θεέ μου, βοήθαμε να λυτρωθώ από την αμαρτία». Ναι, όχι. Και εσύ τη άλλη μπορεί να είναι στο background η εξουσία, οι φυλάκες και τα λοιπά, αλλά ούτε αυτούς τους λούζει και με το καλύτερο φως. Όχι, ναι, καθόλου. Το αντίθετο. Ναι. Σας άρεσε στο ρόλο ο Bruce Davison? Εντάξει, ο Bruce Davison είναι φτιαγμένος για ένα τέτοιο ρόλο, ναι. Είναι τόσο όσο. Είναι αυτό το. Έχει αυτό το look του Λευκού Πριγκυπόπουλου. Mm-hmm. Ναι, ναι, ναι. Δεν νομίζω ότι είναι τυχαία και η επιλογή του ρουχισμού που μπαίνει με το. Με το κρέμ σακάκι, το κρέμ κοστούμι γενικότερα, ναι, ναι. Το οποίο είναι εκ διαμέτρου αντίθετο. Ο ορισμός του white bread. Ναι. Ναι. Ναι, αλλά παράλληλα έχει σε μια σκηνή που κάποιος τον. Πάει να του πάρει την αλυσίδα ο άλλος λευκός και του λέει «in your cheap white suit». Ναι. Το, ναι, οποίο, ναι, είναι. Εκεί λες, α, θεατρικό. Είναι. είναι πώς το λένε, επιλογή των λέξεων. Είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραίο γράψιμο. Και παίζει εκπληκτικά για μένα ο Bruce Davison. Ναι, γιατί πάρα πολύ καλά. Καταφέρνει να κάνει κάτι το οποίο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο σε ένα τέτοιο ρόλο. Καταφέρνει σχεδόν να σου μεταφέρει λίγο, να σε κάνει να
να αμφισβητήσεις λίγο την πρώτη σου αντίδραση που είναι «Είναι παιδεραστής, πω πω τώρα θα δει τι θα πάθει». Mm-hmm. Που είναι η φυσική μας αντίδραση. Ναι, δεν βάλαν κάποιον εμφανώς γλίτσι. Ναι, γιατί είναι πραγματικά, ρε παιδί μου, ένα αποτρόπαιο έγκλημα η παιδεραστία. Ναι. Δηλαδή είναι ίσως το χειρότερο έγκλημα. Βέβαια. Ή τέλος πάντων σε ίση κλίμακα με κάποια άλλη σειρά εγκλημάτων που είναι το ίδιο, ας πούμε, συχαμένα. Αλλά αυτό που καταφέρνει αυτός ο ρόλος και ο συγκεκριμένος ηθοποιός, ο Ντέιβιτσον, το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο, είναι να πάρει ένα ρόλο που από το γράψιμό του και μόνο η φυσική αντίδραση του κοινού είναι να στηθεί απέναντί του και να πει «Πω, πω, θα το χαρώ πολύ αυτό τώρα». Και σιγά σιγά, πριονίζοντας αν θέλεις την αρχική σου στάση, να σε κάνει όχι να πας με το μέρος του, αλλά να καταλάβεις, να μην το σφάξουμε. Ναι, να καταλάβεις ένα κομμάτι. Ένα κομμάτι αυτής της κατάστασης. Εξανθρωπίζει αυτό. Ναι, ναι, ναι. Και να πεις εγώ ότι ναι, οκ, okay, ας μην τον φάνε όμως. Το τερατώδες. Ναι, όχι. Το καταλαβαίνει και ο ίδιος όμως ότι έχει πρόβλημα. Ναι. Το λέει. Ναι. Το λέει σαφέστα και παίζει. Είναι σε αντίθεση ότι έχει παντελή έλλειψη ματσίσμο. Και το οποίο είναι πολύ περίεργο μες στη φυλακή. Γιατί όλοι είναι αυτό, λες, και είναι σε αποδυτήρια, ρε παιδί μου, σε locker room. Ναι, ποιος είναι, έχει πιο μεγάλη επί της ουσίας. Αυτό είναι, ξέρεις, το back and forth που η διάλογη. Ναι, γιατί έτσι λιβιώνεις. Ναι. Ή είσαι αυτός που επιβάλλεται, ή είσαι αυτός πάνω στον οποίο επιβάλλονται. Αυτός είναι Ποιο είναι το άλλο στερεότυπο σε όλες τις ταινίες, ότι όταν μπαίνεις φυλακή, πας στο μεγαλύτερο τύπο εκεί στη φυλακή για τον πλακώσεις το ξύλο. Για να... Αυτό, ναι, ναι, ναι. 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 Να πούμε ότι εδώ έδειξε λίγο περισσότερο βάθος στην ερμηνεία του από ό,τι έδειξε, ξέρω εγώ, στο X-Men, όπου έπαιζε τον βουλευτή. Εντάξει, μωρέ. Αυτό δεν το θυμάμαι. Ναι, ναι. Άμα αναγνωρίζετε τη φάτσα του, αλλά όχι ακριβώς, ναι, είναι ο βουλευτής. Σωστά. Από το X-Men που γίνεται μπαλόνι, ξέρω τι γίνεται. Όχι μπαλόνι ακριβώς, κάτι. Ζελές. Μπράβο, ναι, 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 σωστά, σωστά. Μάλιστα. Και μάλιστα τον Bruce Davis τότε τον είχαν παραδεχτεί αρκετή κριτική για το γεγονός ότι δέχτηκε να πάρει ένα τέτοιο ρόλο που οι περισσότεροι ηθοποιοί λέγανε όχι. Ναι, ναι. Ναι, γιατί είναι τοξικός ένας τέτοιος ρόλος, έτσι. Ναι, κινδυνεύεις να χαρακτηριστείς ο Αρτέμις Μάτσας. Μετά λέγαμε και πριν από... Δεν συγκρίνω ασφαλώς, αλλά είναι μια κατάσταση λίγο πιο νερωμένου πιθανόν David Hester, παιδί μου. Ο οποίος, ας πούμε, από τότε που έκανε το Last House on the Left, ενώ ήταν καταπληκτική η ερμηνεία του. Ναι. Μπήκε στη μαύρη λίστα. Στιγματίστηκε. Βέβαια, δεν βοήθησε ο ίδιος τον εαυτό του ότι συνέχεια έπαιζε αυτό το ρόλο μετά. Θα έλεγε κάποιος. Λέω εγώ τώρα. Αλλά ναι, υπάρχουν πολλοί τέτοιοι ρόλοι. Και το typecasting πληρώνει, φίλε. Ναι, ναι, ναι. Να σου πω. Παρακαλώ. Βρίσκεται κάτι στην ταινία που θα μπορούσε. Δεν σας άρεσε? Όχι, όχι, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Και με βοήθησε πάρα πολύ ότι μπήκα τελείως λευκός σε αυτή την ταινία, λευκό χαρτί. Δεν ήξερα τι να περιμένω. Ναι, και εγώ περίμενα άλλο. Και μ' άρεσε πάρα πολύ. Και μπράβο, Στέλιο, που την έφερες. Να είστε καλά, παιδιά. Well done, well done. Λες και την γύρισα εγώ. Ναι. Double bill. Έχουμε κάτι. Είναι δύσκολο με τα σοβαρά. Είναι δύσκολο με τα σοβαρά. Ωραία, μπορούμε να βάλουμε κάτι καθόλου σοβαρό. Εγώ θα βάλω την Blocks on Tiffany's, παιδιά, προσωπικά. Ναι. Θα ήταν μια ωραία βραδιά στο σινεμά. Ένα ωραίο back to back. Ναι. Εγώ. Πώς τη λέγανε ταινία με τον Sean Penn? Αχ, ναι, που ήταν και αυτό στη φίλη. Bad Blue Boys. Αυτό είναι. Νομίζω. Bad Boys Blue, κάπως έτσι. Bad Blue Boys. Αυτό ήταν παπάς με τον Τενήρο. Πού το θυμήθηκες αυτό, ρε? Δεν το είχα δει στην τηλεόραση τότε. Πολύ πιστεύω να παίζει Sean Penn τον παπά. Ναι. Λοιπόν, μιλώντας για ποιος είναι ο καλύτερος παπάς στην ιστορία του κινηματογράφου. Ποιος είναι ο καλύτερος παπάς? Γιατί τον ξαναείδα προχθές. Τώρα πρόπερσι είδα το Prince of Darkness ξανά. Κοίταξε, είναι ο Donald Pleasance. Βαθύτατα ιερωμένος. Έχει παίξει από το 60 μέχρι το 80 έπαιζε τον παπά. Ναι, 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 ισχύει. Σε τζάλο. Νομίζω είναι επίτιμος παπάς. Εγώ θα πω ότι σπουδαίος ιερέας είναι και ο ιερέας το Ρόκι, που δεν μιλάει αγγλικά και τρέχει ο Ρόκι να πάρει ευλογία πριν τους αγώνες του, αν θυμάστε, και βγαίνει στο παράθυρο και του δίνει ευλογία και λέει «Ρόκι, hey, I thought maybe you can give me your blessing, you're gonna get a fight».
Και με την ίδια προφορά, βέβαια, ο εξοργιστής του Πάπα. Αυτός είναι για TED Talk. Κανονικά. Αλλά ως Ρόκι όμως. Ναι, ως Ρόκι. Get up, you know, I train. Yeah, I want to fight, yeah. Λοιπόν, προσπαθώ να βρω την ταινία, ρε εσύ. Νομίζω Bad Boys Blue. Bad Boys Blue, για κάτσε να δω λίγο. Sean Penn, Bad Boys το 83 λέει εδώ. Bad Boys. Για να δω εξώφυλλο. Bad Boys Blue είναι οι χούλιγκανς της Δυνάμω, τι λέω. Ναι, 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 σωστό. Ναι, Bad Boys είναι η ταινία. Να, δεν το έχω δει. Ωραίο, ωραίο double bill το Bad Boys, Στέλιο. Ναι, ναι, το στηρίζω. Ναι. Αχιλλέα, παιδί μου. Πάλι εγώ, αφού δεν είπα, δεν... Παίζει και μεγάλος Clancy Brown. Σπουδαίος Clancy Brown. Μεγάλος Clancy Brown. Γνωστή φάτσα. Από τους καλύτερους κακούς όλων των εποχών. Ο Kerrigan στο Highlander. Α, ναι. Και ο υπεύθυνος των φυλακών στο Shawshank Redemption. Επίσης πολύ σπουδαίος ρόλος. Αυτό ήταν το double beam. Για να δούμε πώς είναι μια αληθινή ταινία. Με φυλακές. Ναι. Double bill με την καλύτερη ταινία όλων των εποχών, δηλαδή, όπως έχουν ψηφίσει κάποιοι. Ανεξήγητο. Συνεχίζει να είναι ανεξήγητο. Δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν μπορώ, πραγματικά. For the record, μια χαρά ταινία είναι. Αλλά, δεν, ξέρεις. Δεν είπε κανείς ότι είναι μάπα. Όχι, αλλά έχει ψηφίσει σε πολλές λίστες. Καλύτερη ταινία όλων. Πώς γίνεται αυτό. Ξέρω εγώ. Κατανόητο. Clancy Brown, να πούμε σε αυτό. Άμα μπαίνει ο κάθε φουκαράς και ψηφίζει το IMDb. Κανονικά. Από τους καλύτερους character actors ever, ο Clancy Brown. Συγκλονιστικός τύπος. Μόνο και μόνο για αυτή την συγκλονιστικά επικίνδυνη φάτσα που έχει. Θέλω να μείνω όμως λίγο στον Donald Pleasence. Καλά, ναι, εντάξει, ναι. Πρόσεξε, γιατί γενικά στη ζωή μου. Είδα το Prince of Darkness. Δεν μου άρεσε τόσο πολύ. Αυτό μου το έλεγες. Δεν είμαι. Εγώ. Κοίταξε, κοίταξε, μιλά σε λάθος άνθρωπο. Πήγα μέχρι το LA για να τη δω. Okay, ναι, για να δω ναι. την επαιτειακή προβολή. Δηλαδή, δεν μιλά σε λάθος άνθρωπο. Ναι, πραγματικά. Πραγματικά. Αλλά εξακολουθεί να σου αρέσει περισσότερο το In the Mouth of Madness. Το In the Mouth of Madness θεωρώ ότι είναι το. Πώς το λένε, το. Magnus Opus. Ναι, του Carpenter. Δεν νομίζω ότι έχει κάνει κάτι καλύτερο. Το The Thing θα έλεγα εγώ, αλλά. Ξέρεις ποια είναι η διαφορά. Ότι το The Thing δεν είναι δικό του 100%. Okay. Είναι διασκευή. The Thing from Another World. Ναι, 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 είναι διασκευή. Θα μου πεις, ναι, οκ, okay, είναι ξεκάθαρα δικό του, αλλά ενώ είναι πάρα πολύ καλή ταινία το The Thing, νομίζω ότι το In the Mouth of Madness είναι τσουνάμι, ρε παιδί μου. Σε παίρνει. Είσαι και λίγο Lovecraft. Ναι, εντάξει. Είμαι πολύ Lovecraft. Γουστάρω πολύ Lovecraft. Σε παίρνει. Το Prince of Darkness θεωρώ ότι... Δεν ξέρω, εγώ αυτή η σκηνή που ανοίγει, πετάγεται στη μέση και τελειώνει την ταινία, για να μην κάνω spoiler σε κάποιους και κάποια άτομα και έξω που ενδεχομένως να μην το έχουν δει. Να το δείτε. Ναι. Αυτή η σκηνή με το πλάνο βίντεο, το οποίο ουσιαστικά είναι, δεν θέλω να κάνω spoiler, ουσιαστικά παίζει ένα κομβικό ρόλο στο τι κρύβει η ταινία και τι αποκαλύπτει στο τέλος, είναι από τα καλύτερα πράγματα που έχει κάνει. Ναι. Αυτό το μικρό πλάνο... το οποίο πήγα σε αυτό το σημείο στο LA όταν πήγα, γιατί είχα πάει να δω την επαιτειακή προβολή στην εκκλησία που γυρίστηκε το Prince of Darkness, το οποίο πλέον είναι θέατρο, το New Players Theater. Okay. Το κτίριο δεν έχει αλλάξει τόσο πολύ όσο φαντάζεστε. Λογικό να είναι σε αγαπημένο σου ταινία. Ναι, 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 δηλαδή... δηλαδή και να μην ήταν μετά από αυτό νομίζω. Ναι, 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 όχι. Αντιλαμβάνομαι τι λες και εγώ ας πούμε την έχω δει στα πιο μεγάλα μου και λέω έχει περισσότερα κενά από όσο θυμόμουν, έχει περισσότερα πράγματα που μου κλωτσάνε από όσο θυμόμουν, αλλά νομίζω ότι αυτό έχει να κάνει και με το γεγονός ότι πολλές από τις ταινίες του Carpenter έχουν χαρακτηρίζονται και από μια ανάγκη του Carpenter να εκφράσει και πράγματα πέρα από τα κλασικά horror tropes. Mm-hmm. Okay. Δηλαδή το The Thing είναι και sci-fi λίγο. Το They Live είναι sci-fi. Το Assault on Precinct 13 είναι action. Έχει supernatural. Ναι. Και στο The Fog. Ναι, καλά, εννοείται. Αλλά είναι και αυτό και λίγο pirate story. Δηλαδή ναι, ναι. Είναι διάφορα πράγματα τα οποία τον τριβελίζανε τον Carpenter και για μένα τον πάνε μακριά από το μοντέλο του κλασικού, ας πούμε, horror director ή horror creator, ας πούμε. Τέλος πάντων, ναι. Εμένα μου αρέσει το Prince of Darkness, δεν το κρύβω. Όχι, εμένα μου αρέσει, απλά δεν ενθουσιάστηκα τόσο όσο το πρώτη φορά. Ναι, εντάξει, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, να δούμε λίγο τα σχόλια των επαιδιών. Βεβαίως. Λοιπόν, μισό λεπτάκι να πάω. Λοιπόν, ξεκινάμε με τον Φάνη Φωτόπουλο,
Καλησπέρα, πολύ αγαπημένοι. Δύο back-to-back ταινιάρες από Μεσχέ Καρακάης στα πλαίσια του φιλμπητικού κύκλου της αληθείας που διανύουμε. Φομπερή η σημερινή μετοχή, με ηθοποιία πολλών αστέρων και χαρακτήρες στιβαρούς, καλογραμμένους και ευθυτενείς. Από τις λίγες ταινίες φυλακών που δεν επικεντρώνονται στην εσφαλμένη εφαρμογή του σοφρονισμού, με την παρουσία του αρχέτυπου τσαχυριδαίου φυλακομπατσέα, αλλά στηρίζεται στις δυναμικές που αναπτύσσονται μεταξύ των συγκρατουμένων στην έθνικ πτέρυγα του Γεντί Κουλέ. Ένα κλασικό παράδειγμα ομού και αμεταμέλητου 70's ρεαλισμού. Εξαίσιο. Retitle. Εντός εισαγωγικών, καθαρίστε τον ανώμαλο, εναλλακτικά ο γουρλωμάτης. Ρικάστη, Χουάν, σε ρόλο καταξίωσης, ο γίγαντας Θέμης Μάνεσης. Ντέιβις, ο Γιάννης Αβιδάκης, μ' αρέσει πολύ αυτό. Άις, ο Γόλτερ Μπέρι. Λόγξου, ο Βασίλης Κούκουρας. Μίστερ Νετ, Στράτος Διονυσίου. Πάκο, Θοδωρής Ρωμανίδης, με λιγδερό περουκίνι και μίστακα Χρίτς Χράτς. Διευθυντής φυλακών, ο σπουδαίος ιδιοκτήτης ποντιακού καφέ ρεστοράν στο Εγάλεο, από το κορυφαίο επεισόδιο της πρώτης σεζόν, η Φιάλτη στην κουζίνα. Ναι! 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 Εδώ μιλάμε με άνθρωπος που έχει κάνει δουλειά. Ναι, ναι, και έχει βάλει τη φωτογραφία που είναι πραγματικά. Τάπολ Πιλ με το ακόμη πιο σκληρό και βίαιο σκάμ του Άλαν Κλάρκ. Ναι! Πολύ ωραίο. Η ταινία που ξεδιάτροπα αντέγραψε το εθνικό μας κάλτ αριστούργημα φιλικές ανηλίκων. Ούστε να μου χαθείτε. Γιώργος Μπιζάκης. Χαιρετίζω το ημιυπόγειο και τους συμφιλμπίτιους ταινιοδραμένους. Η συνέχεια στα Καρακάσια Μυστήρια σοβάρεψε απότομα μία από τις πιο εξαιρετικές ταινίες του Λάκου. Ο Μιγγέλ Πινέιρο δίνει τα σεναριακά του ρέστα σε ένα δράμα που είχε και ηθοποιία και σκηνοθεσία μαζί. Ο Μπρους Ντέιβισον στο ρόλο του οικογενειάρχη ανθυποπεδραστή μας κάνει επάξια να το συγχαθούμε, ως όφιλε. Και ο Χωσέ Πέρες μαζί με τον Νέιθαν τον Γιώργη συμπλήρωσαν με τις ερμηνείες τους τα πιο φιλοσοφικά ερωτήματα που ήθελε να περάσει ταινία. Ειδική μνήμα στον τεράστιο Μαρκ Μαργκόλης, αρχιδιεφθαρμένος υπευθυνόμπατσος, που μεταξύ άλλων αίσθησε με την ερμηνεία του τη γενικότερη ατμόσφαιρα στην ταινία από νωρίς το introduction του Ντέιβις και ο οποίος μας άφησε τον περασμένο Αύγουστο. Ναι, ο Μαρκ Μαργκόλης, και είπα τον Ντι Μπενεβέτο, συγγνώμη για πριν. Πάμε στα δικά μας. Retitle. Ανέφερα τον Ντι Μπενεβέντο στο ρόλο του Μπάτσου. Δεν είναι. Ο Ντι Μπενεβέντο παίζει τον άλλο λευκό. Συγχωρείτε. Τον ανέφερα πριν. Ναι. Δικιά μου. Ο Μαργκόλης είναι ο Μπάτσος. Δεν νομίζω. Αρχιδιεφθαρμένος υπευθυνόμπατσος. Mm-hmm. Νομίζω ο Μαργκόλης είναι φυλακόβιος στην ταινία. Δεν μιλάει στην ταινία. Δεν είναι ο Μαργκόλης ο φυλακής. Άρα ο Ντι Μπενεβέντο, καλά το είπα δηλαδή. Νομίζω ναι. Ναι, τόσο, ναι, θα το βρούμε. Λοιπόν, πάμε στα δικά μας. Retitle. Μπουνιά και συγχώριο. Ένα απίθανο, απίθανο μπέρδεμα. Φόβο. Ρικάστη Ντέιβις. Αντώνη Σαμαρά στα μικράτα του. Πολύ καλό. Χουάν Βλάσης Μπονάτσος, επιτέλους. Άις Θανάσης Αντετοκούμπο. Ελραχήμ Λούα Λούα, Sports. Πάκο Νίκος Παπάζογλου, Λόγξου Απόστολος Γκλέτσος, Μίστερ Μόρισον Άλξ Παναγιωτίδης, Κάπτεν Φυλακής Γεράσιμος Αρσένης, Τάπολ Μπιλ, Σταρ Σλάμερ. Σταρ Σλάμερ. Ναι, ναι, ναι. Νάτος. Μανώλης Κριτσοτάκης. Χαιρετίζω τους φιλμπιτιστές και τις φιλμπιτίστριες. Το σενάριο έγραψε ένας Λατινοαμερικάνος φυλακόβιος, γι' αυτό και υπάρχει τόσος ρεαλισμός. Ορθιά στο μάχη ταινία σε κάνει να αναρωτιέσαι ποιοι ήταν τελικά οι εγκληματίες και ποιοι οι δερβίστες σε μια κοινική ιστορία που δεν αφήνει περιθώρια για αισιοδοξία. Κι όμως ένα χρόνο μετά τη γέννηση του Μάκη, τέτοιες ταινίες μπορούσαν να έχουν βγει από την MGM. Θα δώσω κι εγώ ένα double bill με τον Blue Collar. Στη μεγαλύτερη διάρκεια της ταινίας παρακολουθούμε τον build-up των αγριεμένων φυλακόβιων και το ποιον θα δίνουν, και όταν φτάνει εκείνη η ώρα, τελικά μόνο αυτός με το σταυρό στο στήθος ολοκληρώνει το έγκλημα. Ο μοναδικός δηλαδή λευκός εκτός από το θύμα που προσποιείται τον Λατινοαμερικάνο για να τη βγάλει καθαρή. Retitle. Στις φυλακές στα σίδερα μένουμε στις κουβέντες. Οι λευκοί δεν μπορούν να βαρέσουν. Ρικάστη, συγγνώμη Αχιλέα, αλλά θα πέσει πολύ σπορτς. Κλάρκ, Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης. Χουάν, Ηλίας. Δεν είναι σπορτς. Ναι. Χουάν, Ηλίας Αρμόδωρος, σπορτς. Πάκο, Σάκης από Rotten Christ. Άις, Walter Berry, Sports, Murphy, Γιάννης Κατέβας, ναι. Λευκός Δεσμοφύλακας, Δημήτρης Ιωακιμίδης, Κούλιο, Cupcakes, Josh Childress, Sports, El Rahim, Frank Zuela, Sports. Κορυφαία τάκα. Your soul might be long gone, but your ass is mine. Κορυφαία σκηνή, όταν όλοι οι κρατούμενοι κάνουν τη φασάρα τους τραγουδώντας soul με τους δεσμοφύλακες να γουστάρουν σε τα κάγκελα. Κορυφαίο προπ, ο διάδρομος για τις κατσαριδομαχίες. Κατσαριδοδρομίες για σένα. Τα σέβη μου. Στάθης Γέρος. Χαιρετώ και εγώ με τη σειρά μου την ωραία φιλμποπαρέα. Φυσικά και το Short Eyes έχει θέση στο Filmpit και άξια μπαίνει στη λίστα των ταινιών που μας έχετε δείξει, που κάνει ό,τι μπορεί για να μας ξεβολέψει. Όπως έχουμε πει, καλό είναι να τα βλέπουμε αυτά, ειδικά σε μια χώρα που όταν πρόκειται για τέτοιους λεβέντες, φτάνει συνέχεια το μαχαίρι στο κόκαλο. Γούσταρα πολύ τη μουσική, πολλές σκηνές γύρισα να τις δω 2 και 3 φορές και μ' άφησα με παρόμοια συναισθήματα όπως το Happiness που είδα πρόσφατα. Retitle. Μάτια ερμητικά κοντά ή κοντά τα μάτια σου. Υγεία για κάποιον. Ήδη έχω ψηφίσει.
Μαρία Κακούρη. Hello. Μετά την μπατσική προηγούμενη εβδομάδα, αυτή τη βδομάδα περνάμε πίσω από τα κάγκελα. Πολύ καλή ταινία, πλανάρες και μουσικάρες. Από τις λίγες του είδους του που έχουν τόσο ρεαλισμό. Η ιεραρχία της φυλακής, σεξουαλικό εκφοβισμό, ψυχικό εξαναγκασμό, την οργή, τον φόβο, την εμπιστευτικότητα και την αποξένωση. Εξαιρετική κάπως άβολη σκηνή, ο μονόλογος εξομολόγηση του Κλάρκ, την οποία αξίζει να σημειωθεί ότι ο Ντέιβισον την έβγαλε μόνο με ένα take. Μιλώντας για άβολες σκηνές, η σκηνή στον Ντούζ ήταν επίσης μία, η οποία για μένα είχε λιγότερο ρεαλισμό, διότι δυστυχώς στην πραγματικότητα δεν νομίζω να τελείωνε έτσι απλά το πράγμα. Anyway, και πάλι πολύ καλή. Καλά, μην το παίρνουμε και σκηνή κορδόνι ότι οι σχέσεις των φυλακών ακολουθούν μόνο μία συνταγή. Δηλαδή, αντιλαμβάνομαι τη λες Μαρία, αλλά θεωρώ ότι. Άνετα θα μπορούσε να έχει γίνει και αυτό. Ναι, άνετα θα μπορούσε να γίνει και αυτό. Δηλαδή, η επίκληση στο συνέστημα και στη λογική. Και... Τον πιστεύω τον Πινιέρο. Ναι, ναι, και, ναι, αυτό θα έλεγα. Ναι, και τελικά η επίτευξη μιας άλλου είδους ισορροπίας. Έτσι, δηλαδή, υπάρχουν σχέσεις που αναπτύσσονται στη φυλακή, οι οποίες έχουν σεξουαλικό χαρακτήρα και οι οποίες δεν είναι απαραίτητα όλες ναι. Ο δυνατός επιβάλλεται στον αδύναμο. Λοιπόν, retitle «Ο νόμος των παρανόμων», Ρικάστη, Κλάρκ Ντέιβις, Τάκης Ανούσης, Λόγκσου Γιώργος Φούντας, Χουάν Θέμης Μάνεσης, Cupcakes Θέμης Ανταμαντίδης στα νιάτα του, Πάκο Δημήτρης Αλεξανδρής με Μούστακο, Γκόγκο Κωνσταντίνος Δανίκας, Mr. Net Νίκος Ταχυρίδης. Τζόνι Μπασιλάς, γεια σας, τι κάνετε. Επιστρέφω στα σχόλια λόγω μετακόμισης. Δεν έβλεπα τις ταινίες, ξέρω ντροπή μου. Ορίστε το ταπεινό retitle. Τον πεδέρα και αν τον δέρνει, τις φαλιάρες σου χαλάς. Τα λέμε. Κική Μαυρίδου, γεια σας. Μια ταινία που έτυχε και είχα πρωτοδεί προφίλμπιτ. Μια πολύ ωραία ταινία και καθόλου εύκολη. Το ότι πραγματεύεται αρχικά το υπάρχουν καθεστώς και τα προβλήματα των μαύρων αλλά και των άλλων μη λευκών Αμερικάνων, ιδιαίτερα μέσα στο περιβάλλον μιας φυλακής, δικαιολογεί και τη συμμετοχή του Κέρτις Μέιφιλντ, ο οποίος έχει υπάρξει ιδιαίτερα ενεργός ό,τι έχει να κάνει με τα δικαιώματα της μαύρης κοινότητας. Γι' αυτό άλλωστε και ο διάλογος της ταινίας βρίσκεται στο κομμάτι των Wu-Tang Clan μαζί με το Nas, το Let My Niggas Live. Έπειτα ερχόμαστε μπροστά στη συνθήκη του ο πιο προνομιούχος έχει διαπράξει το πιο ιδεχθές έγκλημα και εκείνο ο χαρακτήρας του Χουάν που λέει I don't hate you, I hate what you've done and what you might do again. Δεν ξέρω λοιπόν αν οι πρωταγωνιστές μας πορεύτηκαν κατά συνείδηση ή με γνώμονα αυτό που έχει πει κάποιος που δεν θυμάμαι τώρα, πως η ζωή δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένας διαγωνισμός να γίνει κανείς ο εγκληματίας και όχι το θύμα. Σίγουρα όμως γύρω από το μίσος δεν μπορείς να κρατηθείς χέρι-χέρι. Πολύ ωραία ανάλυση. Retitle, ο νόμος στα χέρια τους, Ρικάστη, Κέρτις Μέιφιλντ, Ντόργκε Κουεμάχα, Sports, Μάρκ Μαργκόλης, Παντελής Βούλγαρης, Cupcakes, Άμρ Ουάρντα, Χουάν Βλάσης Γονάτσος, Πάκο Πέτρος Μαρινάκης, Λόγκσου Γιώργος Γερολιμάτος, ναι! Κλάρκ Ντέιβις Μιλτιάδης Βαβιτσιώτης, Νέτ Νίκος Αργάνης, Τόνι Νίκος Μπουντούρης, Γκόγκο Τζόνι Θοδωρίδης, Κάπτεν Ακύλας Καραζήσης και φυσικά ο νεαρός Λουίς Γκούσμαν δεν μπορεί να είναι άλλος πέρα από έναν νεαρό Βασίλη Μπουγιουκλάκη. Ναι! Ναι. Ωραίο σχόλιο γενικά. Ναι, ναι. Τώρα αυτό είναι Γιώργης Παρταλίδης. Δεν ξέρω πώς έχει ένα περίεργο σπέλι. Το ποδαρικό μου έγινε εκπρόθεσμα, οπότε ξαναμπαίνω με το δεξί στο λάκκο και παραμένω πιστός στο resolution μου να πλατσουρίσω μαζί σας. Το τραγούδι του τρώει τον Mob Deep από τους τίτλους αρχής μπήκε εύκολα στη λίστα με τα αγαπημένα μου στο Spotify. Μάλιστα. Η ταινία τα είχε όλα. Κέρτις Μέιφιλντ να κάνει lip-sync σε δικό του κομμάτι και να ψέρνει Αλλάχου Ακμπαρ. Υπέροχες κατσαριδοδρομίες. Ένα μάτσο μαντράχαλος να διεκδικούν τον κόλο ενός νεανία χωρίς συγκατάθεσή του, αλλά κάπως να τους χαλάει η παιδοφιλία. Δραματικό. Ναι, αυτό είναι. Όντως, αυτό δεν το είπαμε. Επίσης, ναι. Ναι, αυτό είναι και κάτι το οποίο έχει να κάνει με αυτό που λέγαμε, με το πόσο εύκολα γίνεται, ας πούμε, carte blanche η παιδοφιλία. Ενώ, ας πούμε, μπορεί να γίνεται αποδεκτή, να γίνεται αποδεκτή η βιασμή, αλλά ταυτόχρονα είναι ο εύκολος στόχος. Γι' αυτό είναι και αυτό που είπα στην αρχή, ότι η παιδοφιλία δεν είναι απαραίτητα ότι τον τιμωρεί επειδή είναι τόσο αντίθετη σε αυτήν το περιβάλλον της φυλακής. Είναι ότι είναι ένας εύκολος τρόπος να διεκδικήσεις, όπως είπα Αχιλλέας, έτσι μια δικαιοσύνη για την πάρτη σου. Ναι. Αλλά και κάπως χαλάει η παιδοφιλία. Δραματικό τσουλιθογλίστρημα του Κλάρκ από τη μία άκρη του τραπεζιού στην άλλη πριν τον εσφάξουν και μια πολύ άβολη εξομολόγηση των παρενοχλήσεων που έκανε ο Κλάρκ στα μικράτα του σε μια κρίση αμφισβήτηση της αθωότητάς του. Γιατί όπως λέει, δεν θυμάται. Τι δεν θυμάσαι, μωρέ. Ρικάστη. Κλάρκ Γιάννη Αβιδάκη. Λόγκ Σου Γιώργος Βασιλείου. Mr. Net Στράτος Διονυσίου. Άις Τζιμπρίλ Σισε. Σπορτς. Χουάν Γιάννης Τσορτέκης, Πάκο Δημήτρης Πουλικάκος, Έλα Ραχίμ Αρούνα Παμπαγκίντα, Sports, Ομάρ Σαμουήλα Κινόλα, Cupcakes Τάσος Λέκας, Γκόγκο Κωστής Μαλκότσης, Τόνι Αντώνης Παπαδόπουλος, Κέρτις Μέιφιλντ Ζερό, μέλος του συγκροτήματος Vegas. Ναι! Retitle Μακελιά ή Πεδέρας, σκέτο. Ωραίο, λίγο πιο to the point. Λοιπόν,
Ζορζ Βελού, ολοκληρώνουμε Ζορζ Βελού. Αλό Φίλμπιτ, επιστρέψαμε από τη Λίθη γιατί οφείλαμε, αλλά κυρίως δουλειά σας. Ρικάστη και retitle και θα έρθουν και τα κείμενα μόλις ξεσκουριάσουμε. Ρικάστη. Άις, Ηλίας Παπαχαραλάμπους, Hackers, Χουάν Φώτης Μεταξόπουλος, ωραίο. Τόνι Γιώργος Ευγενίδης, Λόγξου Νίκος Καλογερόπουλος, Πάκο Δημήτρης Κουλικάκος, Γκόγκο Γιώργος Χρανιώτης. Ριτάιτλι. Και λίγα του κάναν. Ή μπουζού κοκό. Μάλιστα. Τελώς. Ναι. Λοιπόν, Χουάν. Πάμε στο Χουάν. Έχουμε δύο Θέμης Μάνεσες, δύο Μπονάτσος. Παιδιά, θα πάμε με το Μάνεσε γιατί είναι ένα. Ναι, 100% ρε παιδιά, προφανώς. Είναι, ταιριάζει. Κλάρκ Ντέιβις, Σαβιδάκης, δύο ψήφους, το ίδιο και ο Βαρβιτσιώτης. Σαβιδάκης, ρε. Σαβιδάκης, ξέρω το. Ποιος Βαρβιτσιώτης. Φυσιογνωμικά, ναι. Λόγξου, ο Λευκός ο άλλος. Κουκούρας, Κατέβας, Γκλέτσος, Φούντας, Καλογερόπουλος, Γερολιμάτος ή Γιώργος Βασιλείου. Εγώ ψηφίζω ξερά γερολιμάτο. Γερολιμάτο. Ωραία. Cupcakes. Cupcakes. Children, Αδαμαντίδης ή Γουάρντα. Γουάρντα. Αμ Γουάρντα, βεβαίω. Γουάρντα, Γουάρντα. Δικό σου ρόλο. Λοιπόν, ο top, ο Γόρντεν. Ο Άλλαρντ. Ναι. Ιδιοκτήτη Ποντιακού Ρεστοράν, Γεράσιμο Αρσένη. Ναι. Ιδιοκτήτη Ποντιακού Ρεστοράν. Και μόνο που το έψαξε. Πάκο είναι ο Πουλικάκο. Και μιλούσε και έτσι. Πάκο ο Πουλικάκο. Mr. Net, ο φύλακας, είναι ο Στράτος Διονυσίου. Βεβαίως. Of course. El Rahim, Ζουέλα, Λούα, Λούα ή Μπαμπαγκίντα. Θα πω Ζουέλα εγώ έτσι για το πιο γκώδες του πράγματος. Μπράβο. Και Γκόγκο, Χρανιώτης, Δανίκας, Τζόνι Θεοδωρίδης ή Μαλκότσης. Θα πω Τζόνι Θεοδωρίδης. Γιατί μου αρέσει και Δανίκας. Ωραία, ναι. Ασχολίαστο. Συγγνώμη. Τηλέφωνο. Με συγχωρείτε, παιδιά, χτύπησα τα τηλέφωνα, μου δώσανε ένα εκπτωτικό κουπόνι 3 ευρώ γιατί άργησε η παραγγελία, λέει. Αλήθεια. Αυτές είναι επιχειρήσεις. Αυτές είναι επιχειρήσεις. Παιδιά, retitle, ψηφίζω. Δεν λέμε ποια επιχείρηση το έκανα. Μάτια αρνητικά κοντά. Ναι, το μάτια αρνητικά. Ναι, εντάξει, είναι σπουδαίο. Είναι πολύ καλό το μάτια αρνητικά κοντά. Είναι πάρα πολύ καλό. Αυτά. Λοιπόν, αυτά λοιπόν, αυτή ήταν αυτό το Short Eyes του Robert M. Young, το θεατρικό του εδεσιμότα του κύριου Πινέιρο. Ευχαριστούμε το Στούντιο Γρακάση που μας το έφερε και κάναμε όλη αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα και ανάλυση. Λοιπόν, ήταν το Filmbit, ήταν ο Αχιλλέας Χαρμπίλας απέναντί μου. Ήταν ο Στέλιος Καρακάσης. Και ο Μάκης Παπασημακόπουλος. Θα λέμε την άλλη εβδομάδα ή αυτή, μάλλον μέσα στην εβδομάδα αυτή. Με Born in Flames. Με Born in Flames, βεβαίως.